και γιορτάζουμε και κλετάμε όλοι μαζί. Είμαστε ο σύλλογος Λάκια Δαιμονίων Νομού Μεσσηνίας. Θέλω να σας απευθύνω χαιρετισμό της Πόλας της Στεφανούρη, της γραμματέας μας. Χαιρετισμός της Πόλας Στεφανούρη. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που βάλαμε το πρώτο λιθαράκι για να φτιάξουμε αυτό το δημιούργημα που ονομάζεται Σύλλογος Λακεδαιμονίων Νομού Μεσσηνίας. Λυπάμαι πολύ που δεν παραβρίσκομαι κοντά σας, διότι αυτό οφείλεται δυστυχώς στην υγεία μου. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την τιμή και χαρά να τιμήσετε την προτομή του πατέρα μου, τη Σπάρτη Λακωνίας. Ο πατέρας της Κορτσολόγου Πόλας Στεφανούρη, όπως γνωρίζετε, είναι ο πρώην δήμαρχος, παλιός δήμαρχος, αείμνηστος δήμαρχος Κορτσολόγος. Ηλίας Κορτσολόγος. Η ευχή του ας μας ακολουθεί στο διάβα μας, πάντα με την αγάπη του. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, Πόλας Στεφανούρη. Κορτσολόγου, Πόλας Στεφανούρη Κορτσολόγου, ναι. Το αείμνηστο Κορτσολόγου. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ από την καρδιά μου να έχετε υγεία. Να έχετε αυτή την αγάπη που έχετε και ανταμώνετε και εκεί στην Καλαμάτα και να επισκέπτεστε και τον τόπο από τον οποίο πολλοί κατάγεστε. Κατάγονται οι γονείς σας. Πρέπει να ξέρετε ότι από τα 13 χωριά εδώ της περιοχής από την Πορδόνια μέχρι το Κυπαρίσι, 13 χωριά, η μισή Καλαμάτα είναι από εδώ. Δεν τους έχετε βρει όλους να τους κάνετε μέλη. Είναι πάρα πολλοί οι κάτοικοι εκεί που κρατάει σκουπίδες από εδώ. Εγώ βέβαια τους γνωρίζω γιατί υπηρέτησα τον τόπο τούτο. Υπηρέτησα στο Καστόρι 7 χρόνια, 63 μέχρι το 70. Και από τότε που γνώρισα την Καλαμάτα από το 63 μέχρι το 2007 ήμουνα τακτικός επισκέπτης σας στην Καλαμάτα και στις γιορτές όλες έρχομαι εκεί και είναι πολλά τα πολύ συγγενείς. Η πεθερά μου είναι Νίκα. Νίκα, το γένος Νίκα από το Σταυροπήγιο. Και όλοι οι Νικαίοι της Καλαμάτας, οι Τσουλάκηδες και οι Καραγάκηδες είναι ξαδέρφια. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε καλά. Με συγκινεί το ότι πρωτοστάτης στην προσπάθεια σας αυτή είναι η Πόλα. Πολύ γνωστή σε εμάς. Ο πατέρας είναι το χωριό του εδώ. Κορτσολόγος, δήμαρχος Σπάρτης. Είναι από εδώ, από την Καλάνα. Πολλές αδερφές είναι η Πόλα τώρα, η Δήμητρα και η Ευαγγελία. Οι άλλες έχουν φύγει από τη ζωή και ο Παναγιώτης έχει πεθάνει. Ξέρω ότι η Πόλα αγαπάει τον τόπο πολύ. Εδώ. Καταγωγής της και καταγωγής του πατέρα της. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Κορτσολόγος για τη Σπάρτη είναι από τους αυθεντικότερους δημάρχους. Στο Μεσοπόλεμο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τα πιο πολλά έργα στην πόλη. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε καλά και να έρχεστε. Και όχι μόνο στην Καλάνα. Είναι 13 χωριά από την Βορδόνια μέχρι το Κυπαρίσι. Άλλη χρονιά μπορεί να κανονίσετε, στο Γεωργίτσι, στο Λογκανίκο, στο Ρεγκόζενα, στη Βορδόνια, στο Καστόρι. Λοιπόν, τα βρέστε να, ναι, δεν έχουν πολλού στην Καλαμάτα. Δεν έχουν. Από εκεί ο Πάρνωνας δηλαδή, μιλάει για τον Πάρνωνα. Εδώ από το Νταΐγιο είναι πολύ στην Καλαμάτα. Λοιπόν, να περνάτε καλά και καλή διασκέδαση. Πατέρα Γεώργια, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί παριστάμενοι, φίλοι και φίλες, σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε στην κοινότητα, στο τοπικό διαμέρισμα Πελάνας, τους συμπατριώτες μας που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία. Λένε κάποιοι ότι η πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Εκεί, λοιπόν, στα παιδικά χρόνια, σε εκείνο το μέρος που γνωρίσαμε, είδαμε το φως της ζωής και αποκτήσαμε τις πρώτες εμπειρίες. Συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε αντιδήμαρχε,
Σεβαστέ πατέρα, αγαπημένα μου Παπαγιώργη, είχε στραμμένη την προσοχή σου δυτικά και σε προσχώρησα τελευταίων. Δεν έχει σημασία, είναι ότι πιστεύουμε για σένα. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτες, λακεδαιμόνοι, κάτοικοι της Μεσσηνίας, όλος εξεχνίδια δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Θανάση τον Παπαστάθη, τον παλιό μου γνώριμο, σημειωτέων ότι κατά το ίμιση με Πελανιώτη, διότι η μάνα μου ήταν από εδώ, και στη συνέχεια μία επίσκεψη από τον πρόεδρο, τον οποίο από την πρώτη εντύπωση πρόεδρο και αντιπρόεδρο, συνάδελφε δάσκαλοι, που το υπενθυμίσα, στο γραφείο μου για να έρθουμε στη σημερινή σας επίσκεψη στην Πελάνα, σε ένα πράγματι ιστορικό τόπο που δυστυχώς διαχρονικά έχει κατάφορα διοικηθεί από την πολιτεία. Εδώ που φιλοξενείστε, κάτω από αυτό τον πλάτανο, υπήρχε κάποτε, εδώ και πολλά χρόνια, γνήσιο το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή ένα ποτάμι με πάπιες μέσα, γινόταν μία σοβαρή έμπορο πανήγυρη, αλλά οι αλόγιστες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση και οι απερίσκεπτες είχαν σαν συνέπεια τα νερά να χαμηλώσουν, στη θέση αυτή να είμαστε στο τσιμέντο. Ευτυχώς που το τσιμέντο δροσίζει ο αγέροχος πλάτανος, τον οποίον είχαν την ευφυΐα και την καλή σκέψη οι κάτοικοι αυτού του χωριού να φυτέψουν. Είναι γεγονός ότι ως